Καλησπέρα και από μένα. Μετά την ανάλυση που έκανε ο Νεκτάριος, νομίζω ήταν πολύ κατατοπιστικός. Βεβαίως, ανέφερε σωρία κρατών, διεθνών παραγόντων, διαφόρων Ισλαμιστικών οργανώσεων και φορέων του αραβικού κόσμου, οι οποίοι εμπλέκονται στη Συριακή κρίση, η οποία έχει προξενήσει και την προσφυγική κρίση. Αλλά βέβαια μέσα στα 15 λεπτά χρόνο που διέθετε, ήταν μια απόλυτη ανάλυση της πραγματικότητας και της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί σήμερα στη Συρία. Εγώ θα συνδυαδίσω και από την ανάλυση του, γιατί βεβαίως έκανε μια πληρέστατη γεωπολιτική ανάλυση της Συρίας. Θα συγκρατήσω λίγο κάποια κύρια στοιχεία σαν μια εισαγωγή στην προσφυγική κρίση την οποία βιώσαμε πέρσι. Συνεχίζουμε να βιώνουμε. Θα σας αναφέρω και λίγα πράγματα για την παρούσα κατάσταση προσφυγικής κρίσης στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Εκείνο που έχω να σημειώσω, γιατί και εγώ σαν σημεία μιας γεωπολιτικής ανάλυσης θα ανέφερα πράγματι τον πόλεμο στο Ιράκ και την Αραβική Άνοιξη ως τα δύο κύρια και σημαντικά γεγονότα. Σε μια σύνδεση με την παρουσία των κοινωνικών κινημάτων στην Ελλάδα, θα ανέφερα επίσης και το μεγάλο αντιπολεμικό κίνημα που είχε αναπτυχθεί τότε στην Ελλάδα, με κύριο άξονα την αποκοπή της εμπλοκής της Αμερικής με την εισβολή στο Ιράκ, που βεβαίως προανάκρουσμα αυτής ήταν η εισβολή στο Αφγανιστάν το 2001, αμέσως βεβαίως μετά τα γεγονότα με τους δίδυμους πύργους. Η εισβολή πράγματι στο Ιράκ ήταν ένα γεγονός το οποίο είχε οδηγήσει σε αποσταθεροποίηση της όλης περιοχής και τελικώς οδήγησε στα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα, στην ανόρθωση των ακραίων Ισλαμιστικών απόψεων στα κράτη της περιοχής και βεβαίως σε αυτό που πλέον τέθηκε σαν μια διεθνής. Μ' ακούτε τώρα? Ναι, συγγνώμη. Έλεγα ότι από αυτά που ανέφερε ο Νεκτάριος θα κρατήσω δύο σημαντικά. Την εισβολή στο Ιράκ, η οποία οδήγησε, είναι η σύνδεση με τα κοινωνικά κινήματα και το αντιπολεμικό κίνημα το οποίο αναπτύχθηκε και στην Ελλάδα και σε πολλές χώρες κράτη της Ευρώπης και όλου του κόσμου. Δυστυχώς η εμπλοκή της Αμερικής σε αυτόν τον πόλεμο οδήγησε στο ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα. Έχει οδηγήσει με το πρόθεσμα στη δημιουργία ενός ακραία Ισλαμιστικού κράτους, του ISIS, το οποίο απέκτησε και εδαφική υπόσταση. Δεν είναι κάτι το διαφορετικό από την εμπλοκή της Αλ-Κάιντα, η οποία δρούσε με τρόπο ιονή ενός αντάρτικου σε διάφορες χώρες κράτη και της περιοχής και του υπόλοιπου κόσμου. Απέκτησε μια εδαφική υπόσταση, έγινε καλυφάτο και κυριολεκτικά απειλούσε μια απειλή για το σύνολο του κόσμου, κυριολεκτικά, σε σημείο που να λέγεται ότι πιθανώς υπάρχει ένα προανάκρισμα ενός ευρύτερου παγκοσμίου πολέμου. Αυτό έχει οδηγήσει προς το παρόν σε μια ύφεση. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει ολική λύση. Ο Νεκτάριος έχει σίγουρα ασφαλέστερη εικόνα για αυτό. Αλλά προς το παρόν υπάρχει μια ύφεση μετά τη συνεννόηση Αμερικής-Ρωσίας και την εμπλοκή όλων των διεθνών παραγόντων της περιοχής εναντίον του Ισλαμιστικού κράτους. Βεβαίως δεν ξέρω αυτό πώς θα οδηγήσει μακροπρόθεσμα. Ο ρόλος της Συρίας και το κράτος της Συρίας είναι πολύ κύριο, γιατί ανέκαθεν ήταν μια πολυεθνική, μάλλον όχι πολυεθνική, είχε πολυφυλετικό χαρακτήρα, ήταν ένα κοσμικό κράτος στην καρδιά της Μέσης Ανατολής, αλλά με ισχυρό βεβαίως το Ισλαμιστικό στοιχείο και ταυτόχρονα όμως και ισχυρές άλλες μειονότητες, όπως ήταν οι Χριστιανοί, ακόμα και η Αρμένικη μειονότητα, όπως επίσης και μια μεγάλη κούρδικη μειονότητα στο βορρά της Συρίας. Η Συρία ήταν ένα κράτος το οποίο είχε ισχυρά εδραιωθεί. Δυστυχώς σήμερα η Συρία έχει σχεδόν καταρρεύσει. Από τα πλέον των 20 εκατομμυρίων πληθυσμού της, θεωρείται ο μισός πληθυσμός είτε εκτός Συρίας είτε εσωτερικά εκτοπισμένος σε διάφορες περιοχές Συρίας. Εκτός της Συρίας αναφέρονται ακόμα και σήμερα περί τα 2,5 εκατομμύρια Σύριοι στην Τουρκία, αλλά το γεγονός ότι τουλάχιστον 500.000 και ακόμα και παραπάνω πέρασαν
από την Τουρκία στην Ευρώπη τα τελευταία 2-3 χρόνια, με κυρίως βεβαίως το 2015 ως σημείο αιχμής για την προσφυγική κρίση στη Συρία. Έχουμε βεβαίως μεγάλους πληθυσμούς στο Λίβανο και στην Ιορδανία, ένα πληθυσμό που κυμαίνεται στο Λίβανο από 1 έως 1,5 εκατομμύριο σε μια πολύ μικρή χώρα, όπως επίσης και στην Ιορδανία ένας πολύ μεγάλος πληθυσμός, οι οποίοι είναι εγκλωβισμένοι για μεγάλο χρονικό διάστημα σε προσφυγικούς καταβλισμούς υπό την αιγίδα κυρίως του ΟΗΕ, και οι οποίοι άνθρωποι διαβιούν σε αυτούς τους καταβλισμούς υπό την προοπτική επανόδου τους στη Συρία, εφόσον επανέλθει μια ομαλότητα στην κατάσταση στην περιοχή, ή και με την προοπτική μιας εισόδου στον δυτικό κόσμο, με την προοπτική μιας ένταξής τους σε μια πιο οργανωμένη κοινωνία, έτσι ώστε να τους παρασκευθεί προστασία. Η κορύφωση της κρίσης στη Συρία έχει ξεκινήσει αμέσως μετά την Αραβική Άνοιξη. Το μάτι του 11 ξεκινάει η κρίση στη Συρία με τον εμφύλιο πόλεμο που προκλήθηκε από την αντίδραση του καθεστώτος Μπαθ εναντίον διαδηλώσεων ειρηνικών καταρχήν, εναντίον των οποίων στράφηκε η αντιπολίτευση, η οποία υποβοηθήθηκε από ισλαμιστικά στοιχεία, κορυφώθηκε με τη δημιουργία του Ισλαμικού κράτους. Όλοι θα θυμάστε την αντίσταση στη Ροτζάβα εναντίον της επέλασης του Ισλαμικού κράτους, που ήταν, ας πούμε, μια πρώτη νίκη δυνάμεων εναντίον του Ισλαμιστικού κράτους, το οποίο ήταν το κωδικό στοιχείο, το οποίο κατήγαγε για αυτή τη μικρή νίκη, που ήταν συμβολική εναντίον της επέκτασης του Ισλαμικού κράτους στην περιοχή, το οποίο ταυτόχρονα οδήγησε και στην εμπλοκή ευρέως διεθνών παραγόντων για την επίλυση, προσωρινή επίλυση της Συριακής κρίσης. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια μικρή εκεχηρία που διαρκεί ένα μικρό διάστημα. Δεν γνωρίζω, ο Νεκτάριος ίσως μπορεί να γνωρίζει τι θα γίνει στο μέλλον. Ως προς την Ελλάδα και τις προσφυγικές ροές στην Ευρώπη, οι οποίες προκλήθηκαν, όπως ανέφερα και πριν, ο πόλεμος στο Ιράκ, η εισβολή στο Αφγανιστάν ήταν αυτές που πυροδότησαν οι ροές προσφύγων προς την Ευρώπη. Μέχρι το 2001 περίπου, πρόσφυγες στην Ελλάδα είχαμε κυρίως Κούρδους από την Τουρκία. Από το 2001 και ιδίως από το 2004 και μετά, που έχει ξεκινήσει η εισβολή στο Ιράκ, απαντώνται μεγάλες προσφυγικές ροές, μεγάλες με βάση τα δεδομένα της τότε εποχής, προσφυγικές ροές από την Ελλάδα. Κύριοι πληθυσμοί είναι Ιράκ και Αφγανιστάν, το οποίο διωγγώνεται ιδίως μετά το 2006, όταν πλέον έχει αποστρατοποιηθεί πλήρως η κατάσταση στο Αφγανιστάν. Είναι πληθυσμοί οι οποίοι συνεχώς έρχονται προς την Ελλάδα για να προσθεθεί από το 2012 και μετά, και από την έναρξη της Συριακής κρίσης, η Συρία ως μια χώρα, προσφυγική χώρα καταγωγής, η οποία απαντάται σε διαρκώς αυξανόμενο ρυθμό στην Ελλάδα, έτσι ώστε να καταλήξει το 2015 να έχουμε αυτή τη μεγάλη έκρηξη προσφυγικής ροής στην Ευρώπη, η οποία προκλήθηκε κατά κύριο λόγο μέσω της Ελλάδας. Είσοδος προσφύγων προς την Ευρώπη έχουμε και μέσω της Ιταλίας, είναι όμως αρκετά διαφοροποιημένη. Υπάρχει κυρίως μετά το 2011, λόγω αλλαγής της στάσης της Ευρώπης ως προς το ζήτημα της ροής προσφύγων, θα προσπαθήσω να εξηγήσω σε πολύ λίγο, δεν αφορά όμως κυρίως πληθυσμούς Μέσης Ανατολής, αφορά κυρίως προσφυγικούς πληθυσμούς από τις άλλες τοπικές διαμάχες της Αφρικής. Κυρίως πληθυσμοί προσφυγικοί από την Αφρική κατευθύνονται μέσω Ιταλίας για να βρουν δρόμο προς την Ευρώπη, ενώ οι λοιποί προσφυγικοί πληθυσμοί κατευθύνονται μέσω Τουρκίας και μέσω Ελλάδας προς την Ευρώπη. Πέρυσι, τα γνωρίζετε όλοι, έχει καταγραφεί από πέρυσι τον Απρίλιο μέχρι περίπου φέτος τον Μάρτιο-Απρίλιο 1 εκατομμύριο είσοδοι κατά κύριο λόγο προσφυγικών πληθυσμών. Το ποσοστό που αναφέρεται είναι περί το 80% πληθυσμών πιθανώς δικαιούμενων προσφυγικής προστασίας, οι οποίοι έχουν διέλθει μέσω Ελλάδας και έχουν φτάσει στην Ευρώπη. Το τελευταίο τρίμηνο πλέον, μετά την
μείωση των ροών μέσω της εισόδου της ιδωμένης. Απαντάμε πλέον και προσφυγικούς πληθυσμούς οι οποίοι παραμένουν στην Ελλάδα. Είναι γνωστά τα στοιχεία, έχουμε αυτή τη στιγμή πάνω από 50.000 εγκλωβισμένο πληθυσμό στην Ελλάδα. Θα σας πω εάν αυτό το πράγμα μεγαλώσει ή μη, γιατί εξαρτάται από διάφορες διεθνείς εξελίξεις και επιπλέον και από τις τάσεις της Ευρώπης πάνω σε αυτό το ζήτημα. Το σύστημα ασύλου της Ελλάδας, έτσι ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις εισροές προσφυγικών πληθυσμών, ήταν ένα σύστημα το οποίο ποτέ δεν υπήρξε στην Ελλάδα. Προσφυγικοί πληθυσμοί οι οποίοι εισέρχονταν στην Ελλάδα έπρεπε να απευθυνθούν στην αστυνομία μέχρι τουλάχιστον το 2013, έτσι ώστε να ζητήσουν προστασία. Υπήρξε μια απόλυτα περιοριστική και αρνητική πολιτική ως προς αυτό το ζήτημα, το οποίο οθούσε συνεχώς πληθυσμούς απλά να είναι εγκατελειμμένοι στους δρόμους των πόλεών μας και να έχουν δημιουργηθεί και μικρά γκέτο, όπως είχαν δημιουργηθεί τα προηγούμενα χρόνια σε περιοχές πέριξ του κέντρου των Αθηνών. Είναι σημαντικό ότι το 2011, το οποίο είναι ένα κρίσιμο ιστορικά σημείο, στο μέλλον της ιστορική πιθανόν να το αναφέρουν και για την Αραβική Άνοιξη, ίσως και για μας, για την εξέγερση των κινημάτων των πόλεων και των πλατιών, αν θυμάστε, το οποίο συνάπτω τότε και τότε με την Αραβική Άνοιξη. Είναι σημαντικό επίσης και από την αλλαγή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου, που προκλήθηκε κυρίως από δύο μεγάλες αποφάσεις ευρωπαϊκών δικαστηρίων. Η μία αφορούσε την Ελλάδα, είναι η απόφαση MSS, η οποία κατ' ουσίαν έκτοτε έθεσε το Δουβλίνο υπό αναστολή και δεν επιστρέφονταν πρόσφυγες οι οποίοι περνούσαν μέσω Ελλάδας και κατέφταναν στην Ευρώπη. Και η άλλη απόφαση είναι αυτή που οδήγησε στην αλλαγή στάσης στις επαναπροωθήσεις Ιταλίας προς τη Λιβύη. Είναι η απόφαση Χερσή Τζαμά, που κατ' ουσίαν οδήγησε στην επιλογή του Ιταλικού ναυτικού, έτσι ώστε να διασώζει ολοένα και περισσότερους πληθυσμούς στη θάλασσα κάτω από τη Μεσόγειο, παρά βεβαίως τα επιμέρους περιστατικά των ναυαγίων της Λαμπεντούζα κτλ. Και βεβαίως οδήγησε και μακροπρόθεσμα για τη συναλλαγή στάσης και της και της ελληνικής κυβέρνησης και του ελληνικού λιμενικού στην διάσωση ανθρώπων στη θάλασσα. Είναι σημαντικό ότι πέρσι από 850.000 ανθρώπους που εισήλθαν στην Ελλάδα, αναφέρεται ότι περίπου 95 με 100.000 ανθρώπους διασώθηκαν από το ελληνικό λιμενικό, κάτι το οποίο είναι, θα πρέπει να το επενέσουμε. Όπως επίσης θα πρέπει να επενέσουμε συνολικά και την αλλαγή της στάσης της ελληνικής κυβέρνησης ως προς το προσφυγικό μεταναστευτικό ζήτημα. Είναι μια στάση η οποία έχει οδηγήσει παραδόξως στην εταιρείαση της ξενοφοβίας και του ρατσισμού στην Ελλάδα, το οποίο είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να μας παραμείνει στο τέλος σαν μια θέληση και μια βούλησή μας. Είναι μια στάση η οποία οδήγησε στην αποδοχή με τους ρυθμούς και τις δυνατότητες της Ελλάδας και της ελληνικής κοινωνίας, αλλά μια αποδοχή ως πραγματικότητας του προσφυγικού και του μεταναστευτικού ρεύματος στην Ελλάδα. Γνωρίζω, τον Οκτώβριο Νοέμβρη ήμουν εδώ σε αυτή την ίδια αίθουσα με τα προβλήματα της πλατείας Βικτωρίας. Προσπαθούμε για τη σταδιακή επίλυσή τους. Δεν είναι εύκολο. Θα πρέπει να το κατανοήσουμε όλοι, γιατί δυστυχώς δεν παραλάβαμε κάποιο σύστημα ασύλου, κάποιο σύστημα υποδοχής, το οποίο να μπορούσε να ανταποκριθεί στα δεδομένα μιας εισροής μεγάλου αριθμού προσώπων στην Ελλάδα. Εκείνο που παραλάβαμε είναι ένα σύστημα κρατήσεων, ένα σύστημα μιας γενικευμένης κράτησης, ένα σύστημα άρνησης αποδοχής του φαινομένου στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Αυτό που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται με κλειστά σύνορα. Έχει υπάρξει μια πρόσφατη συμφωνία Ελλάδας-Τουρκίας. Η συμφωνία είναι συμφωνία πραγματισμού. Δεν ξέρω αν θα πρέπει ως κόμμα να πούμε ότι αυτή η συμφωνία είναι η επιθυμητή συμφωνία, γιατί έχει θέσει κάποιους όρους πραγματιστικούς, ότι δηλαδή οι Σύριοι θα πρέπει να επιστρέφονται πίσω στην Τουρκία, κάτι το οποίο δεν είναι καταρχήν
συμβατό με τα δεδομένα ενός συστήματος προστασίας ασύλου στη χώρα. Το κατανοώ και πραγματικά είναι κάτι το οποίο είναι ένα ζητούμενο. Αλλά ετέθη ως ένα σύστημα πραγματισμού λόγω της αδυναμίας της Ελλάδας να υποδεχθεί μεγάλη μάζα πληθυσμών στην ελληνική επικρατεία. Απομένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία έχει έθεσε μια συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατ' ουσίαν υπάρχει ένα προστάδιο εισόδου της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνατάται με όλα τα διεθνή που αναφέρθηκαν προηγούμενα. Υπάρχει μια προοπτική, δίνεται μια προοπτική μελλοντικής εισόδου της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως είναι αρκετά προβληματική με την θέση και το ρόλο της Τουρκίας και ταυτόχρονα με τις πολιτικές της Τουρκίας που έχουν αναπτυχθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια. Το να λέμε ότι σήμερα ότι η Τουρκία είναι μια ασφαλής χώρα είναι πραγματικά κάτι το οποίο θα μένει να το δούμε την επόμενη περίοδο. Γιατί η στάση της απέναντι στο κουρδικό ζήτημα δεν φαίνεται να έχει αλλάξει. Επίσης, η στάση απέναντι σε θέματα προστασίας δικαιωμάτων ανθρώπων και ελευθεριών δεν φαίνεται να έχει αλλάξει. Απλώς υπάρχει αυτή τη στιγμή μια συμπόρευση της Τουρκίας με την Ευρώπη και όλους τους διεθνούς παράγοντες στην αντιμετώπιση της Συριακής κρίσης και υπάρχει βεβαίως και η πραγματικότητα ότι η Συρία από το 2012 μέχρι και πρόσφατα έχει παράσχει πράγματι άσυλο και προστασία στους ίδιους πρόσφυγες που έχουν κατευθυνθεί στις περιοχές της, βεβαίως με πολλά προβλήματα, γιατί η Τουρκία έχει 250.000 Σύριους σε προσφυγικούς καταβλισμούς και ταυτόχρονα έχει πολύ περισσότερους από 2 εκατομμύρια ανθρώπους σε δύσκολες συνθήκες, κυρίως στις παρυφές των μεγαλοπόλεών τους, που είναι και κυρίως οι πληθυσμοί οι οποίοι παροθούνται προς το να μετακινηθούν στην Ευρώπη. Και εδώ μπαίνει ο διεθνής παράγοντας, ο οποίος θα πρέπει να ενεργοποιηθεί, όπως πρέπει να ενεργοποιηθεί για την επίλυση του πολέμου και την αντιμετώπιση του Ισλαμικού κράτους, το οποίο είναι μια διεθνής προτεραιότητα και θα πρέπει να κατανοήσουμε όλοι ότι σε αυτό ίσως θα πρέπει να υπάρξει μια διεθνή συμμαχία. Έτσι θα πρέπει να υπάρξει μια διεθνή συμμαχία για την αντιμετώπιση προσφυγικής κρίσης. Είναι κάτι το οποίο ξεπερνάει ακόμα και την Ευρώπη. Η Ευρώπη πέρυσι υποδέχτηκε ένα εκατομμύριο ανθρώπους. Έχει πραγματικά, ίσως κάποιες χώρες της Ευρώπης έχουν φτάσει στα όρια της. Θα θυμάστε ακόμα τη Σουηδή Υπουργό Ένταξης, η οποία από το κόμμα των οικολόγων αντιμετώπιζε με δάκρυα στα μάτια το γεγονός ότι δεν μπορούσε η Σουηδία να υποδεχθεί άλλους πρόσφυγες στο εδαφός της. Η Γερμανία το αντιμετώπισε και βεβαίως υπάρχουν και φωνές στην Ευρώπη, οι οποίες θα πρέπει να απομονωθούν, όπως είναι οι χώρες του Βίζεγραν, με πρωτεύουσα χώρα βεβαίως την Ουγγαρία. Είναι οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, είναι τα νεότερα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως θα πρέπει να κρατήσει τον πυρήνα της, ο οποίος πυρήνας της είναι η αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών και η προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών, το οποίο είναι κάτι το οποίο, θα πρέπει να βαστιχθεί στην Ευρώπη και ταυτόχρονα να είναι ο βασικός της ο πυρήνας. Οι άνθρωποι έρχονται στην Ευρώπη γιατί πιστεύουν ότι η Ευρώπη είναι ένα κράτος δικαίου. Έρχονται στην Ελλάδα και μπορεί να μείνουν κάποιοι από τους ανθρώπους στην Ελλάδα γιατί πιστεύουν ότι η Ελλάδα είναι μέρος από αυτό το κράτος δικαίου. Έρχονται από χώρες στους οποίους δεν υπάρχει κράτος δικαίου, υπάρχει ανομία, υπάρχει πόλεμος, όπου ο αστυνομικός ή ο στρατιωτικός μπορεί να κάνουν ό,τι τους κατέβει από το κεφάλι. Έρχονται εδώ ελπίζοντας σε μια καλύτερη προοπτική και εμείς ως χώρα και ως Ευρώπη δεν πρέπει να την απεμπολίσουμε. Δεν πρέπει να την απεμπολίσουμε διατηρώντας όμως και την κοινωνική μας συνοχή. Και εδώ είναι κάτι το οποίο θα πρέπει όλοι να συνεισφέρουμε σε αυτό και θα πρέπει όλοι να βάλουμε πλάτη. Η κοινωνική συνοχή θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί μόνο εντάσσοντας τους μεταναστευτικούς και προσφυγικούς πληθυσμούς στην ελληνική και κατά συνέπεια και στην ευρωπαϊκή κοινωνία. Κλειδωνίστηκε η Ευρώπη φέτος, κλειδωνίστηκε ακόμα και από τις τρομοκρατικές ενέργειες στο Παρίσι, από γεγονότα τα οποία δείχνουν δυσκολίες προσαρμογής, όπως τα γεγονότα της κολονίας στη Γερμανία την πρωτοχρονιά. Θα πρέπει όλοι να βάλουμε κατά νου ότι η ένταξη των προσφυγικών πληθυσμών, αυτό είναι το ζητούμενο.
Δεν μπορούμε να έχουμε ανθρώπους κλεισμένους στην αμυγδαλέζα ή πεταμένους στο πέριξ του ιστορικού, του τριγώνου που είχε δημιουργηθεί κακά τα ψέματα ένα μικρό γκέτο πίσω από το Δημαρχείο της Αθήνας, πέριξ της Ομόνιας. Νομίζω ότι αυτό τουλάχιστον έχει αποσοβηθεί μέχρι τώρα, όπως αποσοβήθηκε το να γίνει ένα μικρό γκέτο και η περιοχή εδώ, η πλατεία Βικτωρίας, και θα πρέπει όλοι να βάλουμε πλάτη. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν ενδιασμοί στο πώς αντιμετωπίζεται αυτή τη στιγμή η προσωπική κρίση. Ακόμα και εγώ έχω, παρότι είμαι από τους αρμόδιους για την μετώπιση της Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής, πολλές φορές μας ξεπερνάει η δημιουργία τεράστιων προσφυγικών καταβλισμών σε διάφορα μέρη. Οι συνθήκες δεν είναι και οι καλύτερες δυνατές. Θα πρέπει να μας βάλει σε προβληματισμούς. Ελπίζουμε ότι σταδιακά θα καλυτερεύσουν και ελπίζουμε σταδιακά ότι αυτοί οι άνθρωποι θα μπορέσουν να ενταχθούν είτε στην ελληνική είτε στην ευρωπαϊκή κοινωνία. Δεν θα αναφέρω τίποτα για τα relocation, όλα αυτά τα περίφημα που ακούτε, πέρα το ότι είναι μικρή η ανταπόδοσή τους. Χίλιοι άνθρωποι έχουν καταφέρει να φύγουν ως στιγμή στην Ευρώπη, γιατί θεωρώ ότι ίσως θα πρέπει να αλλάξει συνολικά και η οπτική μας και η πολιτική και στο διεθνές επίπεδο. Έχω ελπίδες ακόμα και σε εμπλοκές μεγάλων κρατών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Καναδάς έχει δώσει ήδη το παράδειγμα, αποδέχθηκε 25.000 ανθρώπους στο πλαίσιο ενός ευρέως, ενός μεγάλου προγράμματος με μετεγκατάστασης απευθείας από Τουρκία, Λίβανο και Ιορδανία. Ακούγονται κάποιες φωνές στον ΟΗΕ, οι οποίες πιέζουν ακόμα και την Αμερική να συμμετάσχει στην αντιμετώπιση συριακής κρίσης. Αν πράγματι αυτή η εκεχηρία και αυτή η αντιμετώπιση, τώρα η συντονισμένη αντιμετώπιση Αμερικής, Ρωσίας, στην αντιμετώπιση του Ισλαμικού κράτους, δεν καταφέρει να επιφέρει και να επιβάλλει την τάξη στην Συρία, κοινοβουλευτικές εκλογές τον Οκτώβριο του 2016 στη Συρία, φαντάζει ένα όνειρο με αυτή την πραγματικότητα. Εξάλλου, οι κοινοβουλευτικές εκλογές που γίνανε στο Αφγανιστάν πέρυσι δεν έχουν καταφέρει να επιβάλλουν την τάξη στο σύνολο του Αφγανιστάν. Θα πρέπει ίσως και εμείς να πιέσουμε τον διεθνή παράγοντα να επισέλθει. Γίνεται μια πρώτη μικρή προσπάθεια. Την άλλη εβδομάδα γίνεται μια σύνοδος στην Κωνσταντινούπολη που τη συγκαλεί ο ΙΕ για τη διεθνή ανθρωπιστική κρίση με επίκεντρο την προσφυγική κρίση της Συρίας. Θα πρέπει να ενεργοποιηθεί ο διεθνής παράγοντας για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσης, γιατί είναι πραγματικά προσφυγικοί πληθυσμοί τέτοιου μεγέθους, είναι κάτι το οποίο έχουμε να δούμε για πάρα πολλές δεκαετίες και στον κόσμο ίσως ολόκληρο, και ταυτόχρονα σε εμάς, στο μερίδιο που μας αναλογεί ως Ελλάδα, θα πρέπει απλά να θεωρήσουμε ότι αποτελούμε μέρος μιας διεθνούς κοινότητας, πρώτα της ευρωπαϊκής κοινότητας, και θα πρέπει να κρατήσουμε ψηλά τις σημαίες της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου και στο πλαίσιο αυτό και τις σημαίες της προστασίας των δικαιωμάτων του πρόσφυγα και του μετανάστη. Ευχαριστώ.